πλέον έχει το χώρο για τον Βασίλισσα. Θα βασίλετε και τα σχετικά. Θα προσπαθήσω, επειδή καταλάβω το μάλλον στην λογιστική, να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι όσο πιο σύντομα γίνεται. Θα το πάρουμε λίγο παλιά από την απελευθέρωση. Στην τότε ελεύθερη Ελλάδα, στα Τρίκαλα, ήρθαν πολλοί από τις δύο περιοχές. Έτσι ήρθε ο πατέρας μου στις στα Τρίκαλα το 1900. Άνοιξε ένα τσαρδοκάμι. Έφτιαχνε τα πλήρη μαγειρέα και τα τσαρδοκάμι τα λαχτά. Η οικογένειά του έκανε 14 παιδιά. Ζήσαν όμως μόνο 4. Και ένας από τους τέσσερις του Βασίλης, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1915. Αυτοκυρός έτρεχε κάτι μέσα στη μουσική, όπως ο πατέρας του, που γι' αυτός έπαιζε ένα μαντολίνο που το έχει μετατρέψει σε κουζούκι, το παγόρι να ανοίξει το όργανο. Εκείνα τα χρόνια δεν ήταν πολιτικό να είσαι μουσικός, όσο μάλιστα ο Ζουξής. Όταν ο Βασίλης ήταν 12 χρονών, τέλειωσε τη ζωή ο πατέρας του. Πήρε το όργανο στα χέρια και σε 2 χρόνια ήταν άφηστος. Είναι καιρός που έπρεπε να πάει στο γυμνάσιο. Εκεί πήρε μαθήματα κλασικού βιολίου από έναν Ιταλό καθηγητή που δεν δέσαι τότε στα δίκαλα, τον Γιώση. Του έλεγε μάλιστα εκείνο να γίνει και σολίστη στο βιολί, γιατί μέσα σε 6 μήνες είχε μάθει τη μέθοδο από μήνες. Ο Τσιτσάνης επιλέγει τον μπουζούκι. Όπως θα πει αργότερα, θεωρούσα ότι με αυτό μπορούσα να εκφράσω καλύτερα τον μουσικό μου κόσμο. Εκεί, στο γυμνάσιο, έγραψε και τα πρώτα του τραγούδια. Καθώς έλεγαν αργότερα κάποιοι συμμαθητές του, στα 14 χρόνια περίπου, κάθεσε στις σχολικές γιορτές, στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Το γυμνάσιο προβλήθηκε με δυσκολίες. Δυσκολίες οικονομικές, είχε πάρει απαραγωγή τα δίδακτρα, είχε πάρει απαραγωγή τη γυμναστική γιατί ήταν κάπως ευάσθενος και στην τελευταία τάξη έμεινε δευτεραστέως στα μαθηματικά. Σε όλα τα μαθήματα ήταν άριστος. Αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να γραφτεί στην Δημοτική Σχολή Αθηνών. Γράφτηκε στην Δημοτική, δεν είχε χρήματα να κατέβει στην Αθήνα. Και μια μέρα δίνανε τζάμπα εισιτήρια στο τρένο για την ενθρόνηση του Βασιλιά. Έτσι κατέβηκε στην Αθήνα. Έχασε μάλιστα την βαλίτσα στο σταθμό, τη βρήκαν οι πάλι του σταθμού τη βαλίτσα. Πώς χαίρομαι την ειδική σου, έχω μέσα λίγα τη στιχάκια. Την ρίξαν την βαλίτσα του και βρήκαν τα τραγούδια του μέσα. Και να πώς τα φέρνει ζωή. Αυτή η πάλι του σταθμού ήταν η πρώτη που δεν το έκανε ως ανθρώπου, που αργότερα θα μιλήσει όλη η Ελλάδα γι' αυτό. Για να κερδίσει τη ζωή του, έπεσε κοντά στο σταθμό λαρίσει σε κάποια κοκκινιδάκια. Πλάτανο και κάπω αλλιώ λιγότερο τα. Με το πιατάκι, σχεδόν σκιάκι. Εκεί το συναντά τυχαία κάποιο παραγωγό τη Κολούμπη. Παρατηρεί ότι το πατέρα του Τρίγαλα κάπω αλλιώ παίζει τον κουζούλι σε σχέση με τον συνάδελφο του. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονό πω ένα φίλο του τραγουδιστή παραδοσιακό του Περδικόπουλο που γράφει σημαντικά και παραδοσιακά με τον κουζούλι όπω σιγά καλή την άμαξη κτλ. Το συστήνουν στην εταιρεία, τον καλούνε να δείξει τα τραγούδια του. Του είχε τσάλι για μια σαρδαριά. Διανέξαν τα δύο πρώτα. Την άλλη την γεννόμενη στην Αθήνα και το σένα τικέ καλώσαν. Τα τραγούδησε ο Μάρκος ο Παπακάρης και η Σοφία η Καρύβαλη. Για να καταλάβετε την κατάστασή του, λέει η Καρύβαλη, διηγείται την ιστορία πώς θα την γνώρισε πρώτη φορά. Ήρθε ένα ψηλό παιδί με ένα παρατό κυλιοδορμένο και τα μισά τα δόντια είναι φεργά. Καταλαβαίνετε λοιπόν την κατάστασή του. Κάνα χρόνο τα ξαναπήκε πάλι στο σπίτι. Ήρθε καιρό να πάει φαντάρο, παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, στο τάγμα των γραφητών. Έπαιρνε άδειε από εκεί να κατεβεί στην Αθήνα να υπογραφήσει, παραβίαζε τις άδειες, τον βάζω στο πειθαρχείο, είχε πιο πολύ χρόνο ελεύθερο, αυτό περισσότερο το δουλεύει. Ένα από αυτά τα βράδια στο πειθαρχείο γράφει ένα τραγούδι που έμεινε να αλλάξει τη μουσική ιστορία στην Ελλάδα. Την αρχόρεσε. Όχι πως τα άλλα δεν είχε τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο ύφος. Αλλά αυτό λειτουργήσε σαν τη σταγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι. Όλη η Ελλάδα, οι Ρομπίδες, τα γραμμόφωνα, οι πατέρες, τα κέντρα παντού παίζει το τραγούδι αυτό. Απάντω άκου. Το συνάκι του Γιάννη Λεμπέρε, το κοροδέχομαι μα, τον έκανε φλόρο, τον έκανε άλλο. Για τη μουσική που ήταν μελωδική σε σχέση με τον Ρεμπέτη, με τον πιο βαριά μουσική, αλλά κυρίως και για τη στάση που έκανε στη γυναίκα. Οι Ρεμπέτες ως άτομα, αλλά και στα τραγούδια τους, αν μια γυναίκα μου δώσει την ερωτάσω, θα σε σφάξω. Αυτό στην κάνει αρχότης. Είναι περίφημο αυτό που λέω. Είναι έξω από τις συνήθειές του. Όμως καταλάβω την αξία του και με τον καιρό τα πράγματα ήρθαν στη θέση. Τελείωσε το στρατόπεδο στη Θεσσαλονίκη, ήρθε στα Τρίκαλα, ηχογραφούσε στην Αθήνα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου του 40. 8 μέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, το τελευταίο τραγούδι ήταν το «Ό,τι και πότε σε ξεχνώ» με ένα κρόνα στην αριθμό. Ξεσπάει ο πόλεμος, επιστρατεύεται την πρώτη μέρα, ξεραμίζει στο μέτωπο. Μάρτυρε του 41 τραυματίες και επιστρέφει στο νοσοκομείο στα Γιάννη. Έμεινε μικρό χρονικό διάστημα, με αυτό που μπορούμε να συμπεράσουμε ότι μάλλον ελαφρά τραυματίες ήταν, ήρθε στα Τρίκαλα και τέλος της χρονιάς, αρχές του 1942, ανέβη στη Θεσσαλονίκη. Το τράβηξε η γυναίκα.
Την είχε γνωρίσει και δεν φαντάζεσαι. Έδωσε τον λόγο του και τον κράτησε. Με το μυαλό του ανοίξανε το θρηλυκό κουζερί τη Τσάνη. Προηγουμένω δεν είχαν πάρει την διαχείριση από τα κούζερ του Ρωμάτια να έχουν μαζί, αλλά το κουζερί τη Τσάνη είναι αυτό που τον σημάδεψε και για το γεγονό ότι είναι ένα ιστορικό μαγαζί, αλλά και για το γεγονό ότι είναι εκεί μέσα που έπαιξε κάποια τραγούδια που οι γενναίε καλλιόρα όπω εσεί το κουμπαλάτε μέσα μα σαν ιερά κοιμήλια. Κάποια από αυτά στην εποχή μα φαντάζουν σαν δεύτερο εθνικό ύμνο. Μιλάω κυρίω για τη συγκεκριμένη Κυριακή, που δεν περιγράφει ένα συγκεκριμένο γεγονό, όπω πολλοί διακρίνονται, αλλά όλη την ατμόσφαιρα τη εποχή. Σε αυτό το τρίτο δεξάλα που έγραψε εκείνη την περίοδο, ο Σιτσάνη κατάφερε με έναν τρόπο άφραστο και μοναδικό να περιγράψει όλα τα μαύρα χρόνια. Τον πόνο, την πείνα, τι χαμένε ψυχέ, το αίμα, τι μάνε που πλένε, τα περιγράψει με έναν άφραστο τρόπο. Γι' αυτό και τον κουβάλαμε μέσα μα όλα τα χρόνια. Όταν τελείωσε ο πόλεμο, κατέβηκε στην Αθήνα για να γραμμοφωνήσει αυτά που εδώ λέγονται λόγω του πολέμου, αλλά και τα άλλα που έγραψε κατά τη διάρκεια τη κατοχή. Σκεφτόμαστε μέσα στην Επίλιο και η λογοκρισία απαγορεύει να μιλήσει για πολιτικά και κοινωνικά θέματα, ο Τσάνης βρίσκεται στην αντιγορία. Άρα να λέει, ήταν δομημένη η μεταλλή. Έγραψε δύο τραγούδια για δύο που να μιλήσουμε και χρόνια περισσότερο, αλλά για αυτά τα δύο που να μιλήσουμε με σιγουριά. Αυτό που λέει κάνει λιγάκι που μου είπε ότι δεν είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Και το άλλο που λέει χτίζουν και γκρεμίζουν κάθε και με κόρη ξελογιάστρα, επίση είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Οι μεν χτίζουν κάθε και μια τοπία, οι άλλοι γκρεμίζουν κάθε και μια τοπία. Αβίαστα το ερώτημα. Τα καταλάβει με έτσι όλα αυτά ο κόσμο. Αβίαστα η απάντηση. Δεν έγραφε γιατί ο κόσμο τα καταλάβει ή όχι. Έγραφε γιατί ο δημιουργό αισθανόταν την ανάγκη να μιλήσουν για αυτά που περνούν στην πατρίδα. Όπω συμβαίνει μερικά με τραγούδι, αυτά που αφορούν τον δημιουργό αφορούν και εσά και εμένα και γύρω και εκτίμα όλη τη κοινωνία. Και αν έχει κάτι να μα πει, το τραγούδι τραβάει στα χρόνια. Αν δεν έχει κάτι να μα πει, πάει στην άκρη. Αυτή είναι και η διαφορά του λαϊκού τραγουδιού σε σχέση με τα άλλα. Στο λαϊκό πρώτα γράφεται ο στίχο και μετά η μουσική. Σημαίνει αυτό ότι αν δεν έχει να μα πει κάτι, δεν έχει λόγο να υφίσταται. Δεν έχει λόγο να γίνεται ένα τραγούδι. Γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία στην κατεύθυνση του Ιωάννη. Του Τσίμου του Χοντρού, στι Ιχέ, στο Βαράκι του Μάριο, στην Διάκρη του Λά. Δουλεύει με τι πιο μεγάλε φωνέ τη εποχή του, Τσαουσάκη, Πανιουτζή, Σουδία Μπέλου, Θεόλα Χαστίνη, Ιωάννη Κοκούλου, Πρεπινιάρη, αλλά το τρίαμο το μοιράστηκε με τη Μαρή Κανίνα. Δουλεύει μαζί μόνο τρία χρόνια, από 49 μέχρι το 52 περίπου. Δυστυχώ μου έφυγε μία από τη ζωή, αλλά ήταν αρκετά τα τρία χρόνια αυτά για να χαρακτηριστεί το πιο διάσημο μουσικό και σημαντικό μουσικό δουλεύω στην εποχή του. Αυτή η επιτυχία δεν μετράει πολύ. Από τα μέσα του 50-55 έω 57 η μόδα αλλάζει. Μόνο πια είναι άλλες μουσικές, όχι αυτά που ξέρουμε τώρα. Κυρίως ελληνικά, τουρκικά, αραβικά. Βλέπουμε τις μελωδίες, βάζουν ελληνικό στίχο και τα πουλούν για ελληνικά. Ο Τσιτσάνης αντιστέκεται σε αυτό. Αντιστέκεται στις εταιρείες που προστάζουν τέτοια που δεν γράφονται. Έχετε σε λήξη με τους συναδέλφους του Μάνιστα και τον Καλδάρα από τον Τρικαλινό, τον Λεύρη Απόστολε. Είπε σπουδάξαμε τη ζωή μας στο λαϊκό τραγούδι, γιατί να γίνουμε μουσικοκάπηλοι. Όμως, οι Μάνιστα δεν το κάνανε τόσο γιατί ντρεπόταν να πούμε ότι βάζανε ελληνικό στίχο. Το κάνανε για τα λεφτά. Εκείνα τα χρόνια η στιγμή δεν είχαν κρυματικά δικαιώματα. Μάλιστα δεν έγραφαν ότι κάνουν στίχο με το όνομά του στο εξώφυλλο του δίσκου. Αν λοιπόν ήταν απλά στην Υπουργή, είχαν πολύ λιγότερα έστω από αυτό. Κάπω έτσι τελειώνει η δεκαετία του 60, χωρί να είναι στα πάνω στην επικαιρότητα, ηχογραφεί κάποια τραγούδια. Μια αυτή είναι καλεσμένη. Τρέμε. Σιγά σιγά. Χωρίς να είστε ποιότητα, υπάρχει κάποια τραγούδια με νέους δημιουργικαλλιτέχνες. Η Μοσχολιού και την Κρέη, ο Διονυσίου, ο Μηδιάκης, ο Κόκοντας, αλλά σε καμία εφήνιση των όμων των τρεχόρων του παρελθόντος. Τελειώνει στην δεκαετία του 60, έχει πάει στην Αμερική στο Καναδά για 64 μήνες, επιστρέφει και ανεβαίνει μαζί του Παπαγιάννου του Μπάρτου στο Χάρμα. Ανέβηκε στο Χάρμα το 1970 και κατέβηκε με αυτό μόνο για να πεθάνει. 1983 λίγο τα Χριστούγεννα αρρωσταίνει πιο βαριά, νοσηλεύεται στον επαγγελισμό, στη συνέχεια πάει στο Λονδίνο για μια επέμβαση και μέρες μετά την επέμβαση, 18 Ιανουαρίου του 1984, ίδια μέρα που γεννήθηκε, έφυγε από τη ζωή. Αυτή έτσι μια σε σύντομες γραμμές, σε σύντομα λόγια η γραμμή της ζωής του. Για τον άνθρωπο αυτό γίνεται τώρα, όπως σας είπε και η Βασιλένα, το πρώτο μουσείο για Έλληνα δημιουργό στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια ακόμα μεγαλύτερη τιμή και γεννά την ανάγκη να εξηγούμε σε εσάς καλή ώρα και στον κόσμο γιατί του γίνεται αυτή η τιμή. Διεκδικεί ως δημιουργός ό,τι ξέρουμε στην ελληνική μουσική οφείλεται στις δικές του κοινωνίες.
αυτό που ξέρουμε σήμερα το λαϊκό εργασίσμα δεν υπήρχε πριν την Τσάκα. Στα χρόνια που ήρθε, πήρε το Λεμπέτικο, θα σα φάξω και συνεχερώσω, πήρε το αυτό το τραγούδι. Άσε το μαλάκι στο πετρωμένο και τι ιστορίε. Αυτό δεν υπήρχε. Αυτό το έφυξε. Και ήταν η βάση για να επενδύσω πάνω σε αυτό αργότερα. Το λέει ο Θεοδωράκη, ο Λεμπετζηδάκη, ο Λεμπετζαφάκη, ο Σοβόπου, ο Μάο μα, δεν χρειάζεται να το πούμε εμεί. Ω χαρακτήρα όμω, πώ θα έρθει απέναντι στην κοινωνία που δεν αυτόν τον τρόπο, θα έρθει με απόλυτο σεβασμό. Από αυτήν την κατεύθυνση και το συναγέννητο σε αυτήν την κοινωνία του τραγουδιού. Θα έρθει με σεβασμό απέναντι στην τέχνη του τραγουδιού και ενώ ήταν διάσημο στην εποχή του, όσοι το ξέρουν, ζούσε σχεδόν σαν καλόγερο. Όλη μέρα στο σπίτι να βρασουνάνε το μουσικά και το βράδυ στη δουλειά. Στο υπόγειο κιόλα. Λοιπόν, αυτή ήταν η στάση που έκανε στα πράγματα και για να μην λέω πολλά, θα φύγετε δύο λέξεις που το περιγράφουν χαρακτήρα. Όταν είστε τραυματίες από το μέτωπο, στο νοσοκομείο στα Γιάννη, έπαιρνε μια φωτογραφία και γράφει την κάθε φωτογραφία. Μέσα στα δυνατισμένα σώματά μας είναι οι μεγάλες ψυχές που με πίστη μεγαλούργησαν και προετοιμάζουν τον κόσμο για μια νέα ζωή. Δεν λέω για τα λογικονικά που σπίτηκα. Νομίζω την πρώτη σημασία. Βρίσκω ενδιαφέρον το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ήρθε από τον πόλεμο. Και αντί να αισθανθείτε να γεννήσετε τον εαυτό του, δηλαδή τις κακοχίες ή τα κατορθώματα, αισθάνεται να γεννήσετε για το λαό και για το μέλλον. Αυτό το παιδί νομίζω του δίνει περιγράφει νομίζω τον καλύτερο του χαρακτήρα του. Πάντα είχε την έννοια των αγωνών. Όταν ήταν διάσημος, πήρε μια συνέντευξη και αρχίζει για την εφημερίδα το 1992 και αρχίζει ο δημοσιογράφος. Ο Τσιτσάρης είναι αυτοκόπτο το δίκαλο που πατέρει και στην αρχή είναι μεγάλος πιθανός. Αυτό για τον καθένα να κομμάτια μπορούσε να είναι κουλακία. Να, εγώ που είσαι εγώ, θα γράφω. Ο ίδιος όμως θεωρούσε ότι αυτό προσβάλλει την ύπη του πατέρα του. Δηλαδή δεν είναι πατέρα του, είναι πρόκοπος. Και γράφει την ιστορία πώς χαθήκαν τα λεφτά. Όταν πέθανε λέει ο πατέρας μας, μας άφησε 80.000 δραχμές στην λεφτά και εγώ ήμουν στο Σαλοκάρδο. Όπως ο αδερφός μου μεγάλος ο Νίκος πήγε στο Μέντες και επιφαλόντος να πουλιά το πέρα, άνοιξε να τα κάνει. Το χειμώνα ψωνίζαν οι πέτεσέ, το καλοκαίρι μας έβαλε τη σωριά και πληρώνα τις υποχρεώσεις. Εκείνη την χρονιά έρχεται στο Μαγείο μια ρόστα. 627 χρόνια μαζί και δύο γιατί που πήγαν στο τραπέζι. Μάλλον και κάτι είναι ένα άσχημο τουρκικό γεγονό, αλλά κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα ήταν πολιτεία για εμάς, αυτό το πήγε. Έτσι ήταν. Δεν λέω ότι ήταν ένα άγιο, και λαμβάνω τον πολιτικό του τόπου τη όλη μα. Μιλάω τώρα για πώ αφήνει τη συγκοινωνία του ελληνικού πολιτισμού, πώ στάθηκε απέναντι στην κοινωνία του τμήμα αυτόν τον τρόπο. Με το καλό όταν μπορεί και τα άλλα τα εκθέματα. Είχε καταγίνει μια κόρη. Η κόρη του Λίτσα ο Λίτσα ο Ζαδία, ο γιο του 10 χρόνια μετά στην Αθήνα. Δεν ασχολήθηκε κανεί με μουσική. Και από όλη την οικογένεια αυτό ξεχώρισε, ο αδερφό ήταν δυσκαθό πολύ ωραίο όπω ζούκι, αλλά σε καμιά περίπτωση όπω αυτό. Και η αδερφή του τρεγούδησε πάρα πολύ όμορφα, αλλά δεν μπορούσε να κάνει μια καριέρα στο Λίτσα. Η παλιά έλεγε ότι τρεγούδησε το χιλιόμετρο του κοντά στο σταθμό του, κοντά στο σταθμό τη έννοια και πού θα μείνει την παλιά. Δεν ψυχώρησε. Ένα από τα τρία απαντήρια που έχουμε το ζήτημα της οικογένειας. Είναι γνωστό και εκείνο της φωτογραφίας και η οικογένεια κάτι σε αυτό. Να πούμε, να συμπληρώσουμε ότι πέρα από το μουσείο του Βασίλη Τσάρη, το επόμενο μάτι, υπάρχει και ορχήστρα, η ορχήστρα του μουσείου, η οποία κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις και κάνει και πολλές παρουσίες και στην Αττική και τα λοιπά. Ευχαριστώ.